Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σήμερα, 5η 12 Ιανουαρίου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Τατιανής, της Ευθασίας και Μερτίου Μαρτύρων. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Live 92 και ένα FM σε μετάδοση ζωντανή για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr, thraki.com.gr. Σήμερα μια διαφορετική μέρα, μια ηλιόλουστη μέρα, τουλάχιστον στην Ξάνθη, από όπου και εκπέμπουμε, και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή μας. Είναι ένας ήλιος με δόντια όμως, γιατί το χιόνι που έπεσε όσο ποτέ άλλο δεν θα έλεγα τις τελευταίες ώρες, έχει σε πολλές περιπτώσεις παγώσει, αλλά ο ήλιος βοηθάει παρόλα αυτά για την γρήγορη αποκλιμάκωση του προβλήματος. Αρκετοί δρόμοι παραμένουν παγωμένοι και είναι παγίδες, προσοχή ιδιαίτερη. Φαίνονται κάποιοι ότι είναι βατοί, αλλά και εκεί ακόμη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι μια ξεχωριστή μέρα σήμερα για την Ξάνθη ιδιαίτερα. Το τοπίο είναι πανέμορφο, τόσο στα ορεινά, στα ημιορεινά, αλλά και στα παιδινά και μέσα στην πόλη. Εχθές χάρηκαν το χιόνι που έπεσε άφθονο, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά, όλων των ηλικιών τα παιδιά. Οι χιονάνθρωποι πέραν και δίναν, οι γειτονιές, τα πάρκα, όπου υπάρχουν πάρκα, οι παιδικές χαρές, όπου υπάρχουν παιδικές χαρές, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Ο κόσμος χάρηκε το χιόνι, έπαιξε με το χιόνι, τσούλησε στο χιόνι, δημιουργήθηκαν και μερικά έτσι ευτράπελα, αλλά μετά από όλα αυτά τα όμορφα υπάρχουν τα προβλήματα. Προβλήματα που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή με χωριά τα οποία έχουν έλλειψη σε νερό και σε άλλες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη θέματα που πρέπει να δει η πολιτική προστασία. Και όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν παγίδες σε πολλούς δρόμους, ιδιαίτερα σε ανήλιες περιοχές. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 0 βαθμούς. Θα καλυτερεύσει το πράγμα, αλλά θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσοχή λοιπόν, τώρα ενδεχομένως ο ήλιος να μας δίνει την αίσθηση ότι έχει ζέστη, ότι μπορούμε να βγούμε έξω, να κινηθούμε άνετα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς το πράγμα. Από το πρωί οι καταστηματάρχες καθαρίζουν μπροστά από τα πεζοδρόμια τα καταστήματά τους. Προσπαθούν να δημιουργήσουν έτσι ένα καλό περιβάλλον, πιο ελκυστικό για τους καταναλωτές, μιας και βρισκόμαστε στην τέταρτη μέρα των εκπτώσεων, των χειμερινών εκπτώσεων. Αλλά όσο είδατε εσείς καταναλωτές, είδα και εγώ. Παρ' όλα αυτά, ήταν και ο χιονιάς. Από σήμερα πιστεύουν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν και ένα σεφτέο, όπως λέμε, και να κινηθούν λίγο πολύ. Μέσα σε αυτές τις ημέρες όμως υπήρξαν και άλλο είδους προβλήματα, τα οποία θίξαμε με ρεπορτάζ κατά αποκλειστικότητα και ενημερώσαμε τον κόσμο. Ένα από αυτά ήταν το πάγωμα της λίμνης Βιστονίδας, όπου εκεί ο ελιευτικός συνεταιρισμός έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά. Μια ζημιά που αγγίζει τα 100.000 ευρώ και τα ξεπερνάει. 10 τόνοι τσιπούρας πάγωσαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και ο γόνος. Ήταν δηλαδή τα μικρά ψάρια τα οποία του χρόνου θα δίναν άλλους τόσους τόνους και περισσότερους ενδεχομένως ψαριών. Ένα φαινόμενο το οποίο όμως δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Και μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί και με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Γκύλη, μαθαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν αποζημιώνονται. Δηλαδή, οι καταστροφές που παθαίνουν πολλές φορές οι ψαράδες μας στη Βιστονίδα δεν αποζημιώνονται. Και είναι από αυτούς, από τους χαμένους της υπόθεσης, από εκείνους δηλαδή τους παραγωγούς που σε καμία περίπτωση οι ζημιές που παθαίνουν δεν αποζημιώνονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπερθέαμα στη Βιστονίδα. Υπάρχουν χιλιάδες πουλιά όλων των ειδών που έχουν πέσει για να φάνε τα ψάρια που ανεβαίνουν στην επιφάνεια και γενικά αναφέρομαι σε ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό με την παγωνιά. Ένα επίσης θέμα που έχουμε θίξει και αφορά το ευρύτερο κοινό είναι αυτό του κτηρίου του ΙΚΑ Ξάνθης. Το ΙΚΑ Ξάνθης μπορεί να έχει ένα καινούριο κτίριο με σύγχρονες υποδομές, όμως όπως το κράτος έχει παραλύσει και δεν μπορεί να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, στο καινούριο κτίριο, αφενός το πετρέλαιο είναι με το σταγονόμετρο, παγώνουν οι υπάλληλοι, παγώνει και ο κόσμος. Τώρα να φανταστείτε, έχει βάλει όλο και όλο 500 λίτρα
για να δουλέψει 2 ώρες την ημέρα όλο και όλο. Και το χειρότερο, μετά την απόλυση των καθαριστριών, δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Ο κόσμος πάει στο ΙΚΑ Ξάνθης και σε αρκετές περιπτώσεις, καταγράψαμε και με τον φωτογραφικό φακό της εφημερίδας μας, ούρα στους δρόμους, κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν κρατιούνται και ουρούν επάνω τους και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί και μια υγειονομική βόμβα, αλλά και μια τριτοκοσμική εικόνα, η οποία δεν συνάδει ούτε με τον δημόσιο φορέα ασφάλισης, ούτε φυσικά με τη χώρα μας γενικότερα στα πλαίσια του 21ου αιώνα. Ναι, καλά το είπα, λανθάνουσα γλώσσα, μάλλον για 17ο-18ο αιώνα κάνει, παρά για 21ο. Είναι σημαντικά προβλήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και δεν είναι μόνο η ομορφιά, τα έλκυθρα, οι τσουλήθρες στο χιόνι και όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν λοιπόν και άλλου είδους προβλήματα και τις καθημερινότητες τα οποία τρέχουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ. Είναι γνωστό ότι εντάσσεται στο νέο ενιαίο φορέα ασφάλισης, τον γνωστό ΕΦΚΑ, ένα ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος βέβαια αναλαμβάνει παλιές αμαρτίες ασφαλιστικών ταμείων. Για παράδειγμα, το ΙΚΑ μπαίνει στον ΕΦΚΑ, να καταλάβετε, με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα, εκ των οποίων το 1,2 δις τα βάζει το κράτος, δηλαδή εμείς και πάλι, διπλοπληρώνουμε δηλαδή τον ασφαλιστικό μας φορέα, είτε από τις άμεσες ασφαλιστικές φορές εργοδοτών και εργαζομένων, είτε από τις έμεσες που είναι η φορολόγηση, η υπερφορολόγηση των πολιτών για να καλύψουν τα ελλείμματα, 1,2 δις και με 1,8 υπόλοιπο ελλείμματος μπαίνει στον ενιαίο φορέα. Όπως λένε κάποιοι ειδικοί, ο ΕΦΚΑ δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει ούτε για χαρτί υγείας, που λέει ο λόγος. Όχι για να προσλάβει νέο προσωπικό, αλλά παρόλα αυτά γίνεται, υποτίθεται, μια προσπάθεια. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τορπιλήσουμε νέες προσπάθειες. Όταν δηλαδή κάποιοι πάνε να συμμαζέψουν κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, θα γίνει έτσι? Τι ακόμη θα πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος? Τι ακόμη θα πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος για να μπορέσουν να βρεθούν αυτοί οι απαραίτητοι πόροι και να ορθοποδήσουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, ο ενιαίος τέλος πάντων φορέας, ο ασφαλιστικός, και να κρατήσει το βάρος όλων αυτών των αμαρτιών? Και το μεγάλο ερώτημα τελικά, κυρίες και κύριοι, που παραμένει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τι έγιναν τα λεφτά. Κατά το κοινό λεγόμενο, πού πήγαν τα λεφτά, ο ΕΟ? Δεν είναι δυνατόν με τόσα δισεκατομμύρια, θα έλεγα 3 εκατομμύρια, που έχουν πληρωθεί όλα αυτά τα χρόνια από τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και εργοδότες, να μην υπάρχει ουσιαστικά καμία δομή ή ούτε στοιχειοδός κάποιες δομές, να μην υπάρχουν λεφτά. Κάποιοι δεν κάναν καλούς χειρισμούς, χρηστή διαχείριση. Κάποιοι ενδεχομένως να κάνανε τα σταλίες. Πού είναι τα λεφτά? Δεν μπορεί να καλείται συνέχεια ο κόσμος να πληρώνει τρύπες μαύρες, άσπρες ή οποιασδήποτε άλλης απόκρουσης που δημιουργήθηκαν από κάποιους στο απότερο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν. Όποιοι και αν είναι αυτοί, οι κακοδιαχειριστές, οι ακριβά πληρωμένοι κακοδιαχειριστές. Προσέξτε, βάζουμε εκεί ανθρώπους να διαχειριστούν δημόσιο χρήμα, τους πληρώνουμε χρυσούς, είναι οι λεγόμενοι managers, οι ακριβοπληρωμένοι managers, αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες εκατομμύρια τρύπες και αντί να τους καλέσουμε και να τους πούμε πού πήγαν αυτά, τι έγιναν, πώς μπορεί δηλαδή ενδεχομένως και να διασπαστήκαν, δηλαδή να δοθήκαν δεξιά και αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το ότι δεν ζητιέται ποτέ λογαριασμός από τους αρμοδίους παύλα υπευθύνους, χρυσοπληρωμένους κατά τα άλλα. Δεν κάνουμε δηλαδή τη λεγόμενη σούμα στο τέλος. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα νέο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι παθητικός. Θα μου πείτε, υπήρξαν και τα γνωστά haircuts, θυμάστε,
που η προηγούμενη κυβέρνηση του Γεωργάκη του Παπανδρέου τότε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κυρία μου, δεν φταίνε μόνο η ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τότε τι έκανε. Τα κουρέματα, θυμάστε, των ταμείων. Και μάλιστα και με τον επόμενο πρωθυπουργό, τον υπηρεσιακό, τον κύριο Λουκά Παπαδήμο, είχαν βάλει, με τον οποίο συγκυβερνούσαν, έτσι, το είχαν βάλει ως στόχο ζωής, στόχο της πολιτικής τους προοπτικής, να ολοκληρώσουν εκείνες τις περικοπές, εκείνα τα κουρέματα, πράγμα που κατάφεραν. Και τι κατάφεραν, να λαιλατήσουν τα ταμεία, να πάρουν την περιουσία τους, την περιουσία μας και να τα καταστήσουν προβληματικά. Όλοι αυτοί λοιπόν, ακόμη και οι πολιτικοί, σαφώς και πρωτίστως αυτοί, δεν θα πρέπει να κληθούν και να λογοδοτήσουν για ποιο λόγο και με ποιο αποτέλεσμα στο φινάλι. Όπως έχω πει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, η στόχευση των πάντων σήμερα στη χώρα μας είναι πώς θα εξυπηρετηθούν τα δάνεια, τα υποτιθέμενα δάνεια ή τα πραγματικά δάνεια, πώς δηλαδή θα μείνουν ικανοποιημένοι οι δανειστές και τίποτα άλλο. Αγνοούν τα προβλήματα του λαού και δυστυχώς στην ίδια λογική κινούνται άπαντες. Και είπα λίγο πριν για το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του Γεωργάκη και των προηγούμενων, που δεν ήταν μόνο αυτή, έτσι. Θα θυμίσω ότι έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Ναι, κυρίες και κύριοι, εδώ δεν υπάρχει πλέον τσίπα. Να σας πω κάτι. Τα θέλει και εμάς ο κολαράκος μας. Να το πω έτσι πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Όταν για παράδειγμα βλέπουμε τον Γεωργάκη του Παπανδρέου να επανέρχεται και να ενώνει, λέει, τις δυνάμεις του με τη φόφη τη γεννηματά για να κάνουμε ένα ΠΑΣΟΚ και μια κεντροαριστερά πιο δυνατή. Καλά ρε γαμώτο, εμείς δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι οι προηγούμενοι μας κατέστρεψαν. Εμείς δεν λέμε ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις μας έφεραν σε αυτή την αθλειότητα. Και τώρα δηλαδή με τα σωστά μας και με τη συγκαλά μας πάμε να ξαναδημιουργήσουμε πάλι μέσα από τις τάχτες τους που είδαμε και πάθαμε να τις δημιουργήσουμε πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται στο προσκήνιο ποιοι, οι γόνοι, ο γόνος Παπανδρέου που κατέστρεψε την Ελλάδα και η γόνος του γεννηματά, δηλαδή γιατί μόνο οι γόνοι, τι διάλο ψάρια είμαστε. Θα πρέπει να έχεις δηλαδή επίθετο που θα λέγεται ή γεννηματά ή Παπανδρέου ή Καραμαλής ή Μητσοτάκης ή δεν υπάρχουν άλλα παιδιά, δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν άλλοι νέοι ικανοί. Αυτό είναι το μόνιμο, όχι παράπονο, για όνομα του Θεού, η μόνιμη ένσταση που υποβάλλω. Γιατί να μας δίνουν πριγκιπόπουλα, εκ των οποίων πολλά είναι μέχρι και όχι ανίκανα απλώς, αλλά δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον. Άσχετοι, επικίνδυνοι, αλλά φέρνουν ένα όνομα. Και εμείς τρέχουμε εξωπίσω τους. Εμείς, εγώ ποτέ. Αλλά μάθαμε ως λαός να είμαστε γιουσουφάκια. Να ακούμε ονόματα ηχηρά, άσχετα αν μας έχουν καταστρέψει, και να τρέχουμε από πίσω τους. Επανέρχονται λοιπόν στο προσκήνιο οι Παπανδρέου και οι γεννηματάδες. Επανέρχονται στο προσκήνιο και ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια κέντρο-αριστερά. Ποια κέντρο-αριστερά? Επειδή από παιδί έχω εντρυφήσει και έχω διαβάσει σχεδόν όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες τουλάχιστον έχουν καταγραφεί, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια κεντροαριστερά ευαγγελίζονται, ποιοι οι απόγονοι του βαθέως ΠΑΣΟΚ και του ρηχού ΠΑΣΟΚ. Ποια κεντροαριστερά? Ποια θα είναι δηλαδή η ιδεολογική τους ταυτότητα? Ποια θα είναι η ιδεολογική τους πλατφόρμα, όπως λέμε? Επειδή η πολιτική δυστυχώς έχει καταδείξει σήμερα να είναι καιροσκοπική. Καιροσκοπική, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Όπου φυσάει ο άνεμος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επειδή τρώγομαι με τα ρούχα μου και επειδή μου λένε κάποιοι ότι τα έχεις βάλει με όλους, δεν μας λες τελικά ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Να σας πω την άποψή μου.
πιστεύω ότι μόνο αν τελειώνουμε μια και καλή με το σάπιο, με το κατεστημένο και με το αποτυχημένο οποιασδήποτε απόχρωσης, πλέον οι πολιτικές ιδεολογίες, κυρίες και κύριοι, έχουν προσαρμοστεί με τις ανάγκες του σήμερα. Δεν θα πω περισσότερα, απλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην σειρώμαστε πίσω από μεγάλα και ηχηρά ονόματα. Και επιτέλους, όταν έρθει η στιγμή, να αναδείξουμε νέους ανθρώπους να το κάνουν. Να αναδείξουμε νέους ανθρώπους, ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο και την πατρίδα, ανθρώπους που είτε είναι και δοκιμασμένοι και επιτυχημένοι, αλλά κυρίως ανθρώπους που είναι νέοι, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν. Αυτό είναι στο δικό μας χέρι. Και συνεχίζω. Γίνεται σήμερα ένα πολύ μεγάλο αλυσβερίσι. Ένα αλυσβερίσι που έχει σχέση με το κυπριακό ζήτημα. Θεωρώ ότι ο σημερινός πρόεδρος του Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης, κινείται στη λογική που θέλουν τρίτη, δηλαδή που συμφέρει σε κάποιους άλλους και όχι στο κυπριακό λαό. Οι Κύπροι δεν συμφωνούν με τη λογική της συζήτησης και της μοιρασιάς της Κύπρου με βάση τα συμφέροντα του Ατήλα ή και με βάση τα συμφέροντα, αν θέλετε, διεθνών οργανισμών. Στο δημοψήφισμα που έγινε για το σχέδιο ΑΝΑΝ, ο κυπριακός λαός είπε ένα ηχηρό όχι. Στην παρούσα φάση, σήμερα, προσπαθούν να το αφαιρέσουν το δικαίωμα. Να συμμετάσχει δηλαδή στη μεγαλύτερη απόφαση της τελευταίας 40 ετίας. Έτσι ώστε να τα κάνουν τάτσι μίτσι κότσι και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Ο Αναστασιάδης κινδυνεύει να καταχωρηθεί στην χωρία των μειοδοτών, αν και εφόσον μπει σε αυτή τη λογική και δεν εμείνει στην αρχική θέση του κυπριακού λαού. Οι νεωτεριστές θεωρούν πως θα πρέπει να κλείσει όπως αυτή η ιστορία και διαβάζω κάποιες απόψεις, και φρίτω. Να κλείσει, λέει, όπως, να ευθυγραμμιστούμε με το σήμερα και να προχωρήσει το νησί. Δηλαδή να δεχθούν την εισβολή του Ατήλα, να την νομιμοποιήσουν και να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Ξεχνώντας οι ανόητοι, οι ανώριμοι, οι άσχετοι, ότι αυτό θα μπορεί να επαναληφθεί ανά πάση στιγμή και παντού. Αν νομιμοποιήσετε τον Ατήλα σήμερα ανόητοι, ανεγκέφαλοι, αύριο μπορεί να δούμε έναν Ατήλα στη Θράκη, ηλίθιοι, πανηλίθιοι. Αυτό δεν το βάζετε στο μυαλό σας. Αν νομιμοποιηθεί σήμερα ο Ατήλα στην Κύπρο για να ευθυγραμμιστείτε με τα σημερινά δεδομένα και να πάει υποτίθεται αναπτυξιακά, λες και έχει πρόβλημα σήμερα η Κύπρος, αύριο μπορείτε να δείτε ένα Ατήλα στην Κομωτινή, στη Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και μετά από 40 χρόνια να μιλάμε με τους ίδιους όρους για να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εκλαμβάνουν τον προοδευτισμό όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν σε άλλο πλανήτη. Ιστορία έχουν διαβάσει. Έχουν διαβάσει ιστορία στοιχειωδώς για να δουν ότι αυτή επαναλαμβάνεται. Αν λοιπόν τελικά κλείνει ο ζυγός υπέρ αυτής της άποψης, υπέρ δηλαδή της νομιμοποίησης εμέσως πλήρης σαφώς του Ατήλα στο νησί, επιτρέψτε μου να ανησυχώ ιδιαίτερα και έντονα για ένα νέο Ατήλα είτε στο Αιγαίο είτε στη Θράκη. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Αυτή είναι η άποψή μου. Πάω σε άλλο θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με το κίνημα Σώρα, για τον οποίο έχω εκφραστεί εξ αρχής. Επειδή η γελοιότητα στη χώρα μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο και επειδή το δικονομικό μας, το νομικό μας σύστημα είναι από τα πιο ασθενή συστήματα, τα πιο άρρωστα συστήματα, νομικά συστήματα του πλανήτη, θα πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε ως χώρα. Αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη χώρα
σέρνεται πίσω από έναν όχι απλά αμφιλεγόμενο και από έναν διωκόμενο άνθρωπο ο οποίος είναι και θρασής. Βγήκε για παράδειγμα προχθές σε εκπομπή τηλεοπτική και είπε ναι ότι είμαι οπαδός του Εωσφόρου, γιατί Εωσφόρο σημαίνει ο φέρον το φως. Ομολόγησε ανεκτά δηλαδή ότι είναι οπαδός του Εωσφόρου. Και πίσω από αυτόν και από μία ανόητη, όπως έχει κριθεί και από νομικούς κύκλους, δικαστική απόφαση, σέρνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Η πλανεμένη βέβαια οπαδή του και μαζί με αυτούς μια ολόκληρη Ελλάδα. Πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει ευθέως όχι μόνο ότι είναι οπαδός του Εωσφόρου υπό αυτήν την έννοια, αλλά και μια σειρά από άλλα τραγικά πράγματα τα οποία δυστυχώς υποσκελίζονται έναντι τι, έναντι των οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα. Γίναμε εύκολη λία του καθενός. Προσοχή λοιπόν, η δική μου άποψη, και βγήκε και επίσημα η Εκκλησία μας, το θίγουμε και σαν θέμα σήμερα στην Εφημερίδα Θράκη, και πήρε θέση για το θέμα σώρας και φυσικά όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και οι νοήμονες πιστεύω μπορούν να καταλάβουν τι παίζει. Τελειώνω με κάποια πιο δικά μας πράγματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα της πόλης μας. Έβλεπα χθες σε μια παιδική χαρά που υπάρχει στην Κυψέλη η πολύκροτη τέλος πάντων υπόθεση με την παιδική χαρά που ποτέ δεν άνοιξε, που στήχησε 250 χιλιάρικα προϋπολογισμό έργου και ουδέποτε δόθηκε ακόμη τουλάχιστον επίσημα σε λειτουργία. Έβλεπα λοιπόν τα παιδάκια να παίζουν με το χιόνι και τα χάρηκα κυριολεκτικά. Παιδάκια, γονείς, νεαρές μητέρες, σκυλάκια, όλα μαζί έτσι ένα πολύ όμορφο θέαμα, αλλά μπούκαραν μέσα από τα κάγκελα. Δηλαδή ακόμη δεν έχει δοθεί, ενώ έχουν αλλάξει ακόμη και τα παιχνίδια και τα δάπεδα. Έχουν δηλαδή καταστραφεί και έχουν αλλαχθεί, ακόμη δεν έχει δοθεί επίσημα σε χρήση. Και θυμήθηκα τις δηλώσεις των τοπικών εδώ αυτοδιοικητικών μας, ότι μέσα σε ένα μήνα δίνονται οι παιδικές χαρές σε χρήση. Μέσα σε 3 μήνες, μέσα σε 4 μήνες, περάσαν μήνες. Πάνε τώρα για χρόνια. Και ακόμη ξανά δεν έχει μία κανονική παιδική χαρά. Αυτό, έτσι απευθυνόμενο στον φίλο του Δήμαρχο, τον κύριο Δημαρχόπουλο, να του πω, φίλε Χαράλαμπε, στη θέση σου θα ντρεπόμουν. Στη θέση σου θα ντρεπόμουν. Και στη θέση των αντιδημάρχων σου, των αρμοδίων, θα ντρεπόμουν. Να περάσω έξω από τις παιδικές χαρές. Ξέρω ότι έχεις 150.000 δικαιολογίες. Δικαιολογίες υπάρχουν για παντού. Όμως, όλη η Ξάνθη να μην διαθέτει μία παιδική χαρά τόσο καιρό, είναι ντροπή, τουλάχιστον. Θα υπενθυμίσω και το θέμα του κολυμβητηρίου της πισίνας Ξάνθης. Είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού σε όλη την περιφέρεια που δεν έχει κολυμβητήριο. Δεν αξιωθήκαμε ακόμη να βρούμε άκριες και να κάνουμε ένα κολυμβητήριο. Πέρσι ακόμη μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι ως ονούπο τελειώσαμε τα προβλήματα, παίρνουμε άδεια και ξεκινάμε. Προχθές νέοι βανδαλισμοί βγήκαν στον αέρα, τις βγάλαμε με φωτογραφικό υλικό και στην εφημερίδα Θράκη και είδαμε ότι έχει γίνει πλέον ένα άνδρο όπου ο καθένας μπαίνει, σπάζει, ρημάζει, αλλά κολυμβητήριο για να δούμε και να λειτουργήσει θα περάσει πολύ ακόμη καιρός. Μια πόλη σαν την Ξάνθη με τα 1000 χρώματα πανάθεμά μας, δεν έχουμε ούτε μια παιδική χαρά, δεν έχουμε ένα δημοτικό κολυμβητήριο. Καλά, για το κοινοκομείο δεν το συζητάμε. Εντάξει, πάμε για εξάστερο τώρα πλέον. Γι' αυτό καθυστερεί. Μπορεί να πάμε και για 2 εκατομμύρια, ας πούμε. Να δούμε κανένα κονδύλι για να κάνουμε κοινοκομείο. Για το χειρισμό των αδεσπότων, ακόμη ένα μετάλλιο μας αξίζει. Από το τέλος φυσικά. Και όλα αυτά τα οποία λέμε και φωνάζουμε καθημερινά. Και για τα οποία βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες και λένε το ίδιο και το ίδιο παραμύθι, χωρίς να ντρέπονται. Και εμείς περιμένουμε ακόμα να δούμε παιδικές χαρές, κολυμβητήριο, κοινοκομείο,
στοιχειώδεις υποδομές, δηλαδή που σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη και να πας θα τις βρεις, εκτός από τη δική μας. Αυτό όμως συγχρόνως λέγεται και ανικανότητα. Και καλούνται εδώ να απολογηθούν. Να απολογηθούν επιτέλους. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιολογία μετά από 2 χρόνια να μην έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Το αν κάποια υπηρεσία κολυσιεργεί, το αν ένας υπάλληλος είχε, μια υπάλληλος είχε, ξέρω εγώ, πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, ή μια εγκύκλειος εμποδίζει. 2 χρόνια χωρίς παιδική χαρά και πισίνα δεν σηκώνει καμία δικαιολογία. Παρά μόνον προσδίδει ανικανότητα, αποδεικνύει μάλλον ανικανότητα στη Δημοτική Αρχή. Για να δούμε. Έχουμε ένα μετρητή εδώ και μετράμε μέρες, εβδομάδες, μήνες. Μπορεί να βγει τώρα σε κάποιο άλλο μέσο κάποιος αντιδήμαρχος και να πει ότι σε ένα μήνα θα δοθούν οι παιδικές χαρές στην κυκλοφορία. Συγγνώμη, σε χρήση. Και να βγουν πάλι κάποιοι, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι ή οτιδήποτε άλλο και να πούν, σαν είδηση, σε ένα μήνα λειτουργούν οι παιδικές χαρές. Γι' αυτό και εμείς καλό είναι να διηλίζουμε την είδηση πριν τη βγάλουμε πομποδός και με επιχείρους τίτλους. Όχι εύκολη τροφή στην υποτιθέμενη είδηση. Αυτό έτσι είναι μια φιλική συμβουλή. Να είστε καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σήμερα την εκπομπή. Ξέρω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν γίνομαι αρεστός. Σε πολλούς. Βάζω πολύ κόσμο απέναντι, αλλά όταν μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας και την εικόνα, την γλώσσα της πραγματικότητας, θα υποστείς και τις συνέπειες. Αυτά τα λίγα, να είστε καλά. Ανώνω το ραντεβού της εκπομπής για αύριο γύρω στις 11.30, πρωτοθώς να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.